Καλωσορίζω τον Γιώργο Καρεκλίδη. Όσοι είχατε παρακολουθήσει την εκπομπή της Δευτέρας, έγινε και τόσος πολλαπλασιασμός, τόση αναπαραγωγή που σίγουρα κάπου στη Μαγνησία τουλάχιστον θα τα είδατε αυτά που έγιναν. Είχε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρώην Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, που τον κατήγγειλε, έκανε εκεί παρέμβαση ο Γιώργος ο Καρεκλίδης, ότι ενώ δεν είχε δικαίωμα να δημοσιεύει σε συγκεκριμένες περιόδους στα προηγούμενα χρόνια, εκείνος έκανε δημοσιεύσεις με αποτέλεσμα ο κύριος Μπέος να λέει πως θα προσφύγει ο Δήμος στην δικαιοσύνη και θα ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα. Μαζί μας είναι, γιατί δεν ήταν δύσκολη, δεν ήταν εύκολη, ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία εκείνη τη στιγμή με τον Γιώργο τον Καρεκλίδη. Είχαμε μια διαρκή αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο του Βόλου. Του είπαμε λοιπόν ότι θα είναι μαζί μας σήμερα για να δώσει τις απαντήσεις. Καλώς όρισες, Γιώργο. Καλώς σε βρήκα. Έχεις απλώσει, βλέπω, πολύ χαρτί. Πολλά χαρτιά και θα σε παρακαλέσω. Και έχεις κι άλλα. Ναι, έχω φέρει και αυτό. Βραβείο Γουής της πρώτης χρονιάς. 2009, ο καλύτερος δημοσιογράφος στο Βόλο. Mm-hmm. Σήμερα έγινα δημοσιογραφικό σκουπίδι Σωτηρή. Φαντάζομαι δεν το απευθύνει σε μένα, το απευθύνει στον Δήμαρχο το ερώτημα. Λοιπόν, χαίρομαι που το έχεις μαζί σου. Δεν υπερασπίστηκες όμως. Καλά, να σου πω, κάθε φορά που ο Δήμαρχος θα το λέει αυτό, το έκανα στην αρχή και μια και δύο και τρεις. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ εγώ αν να αλλάξω. Αν δεν έχει νόημα, δεν νομίζω ότι έχει θέση δίπλα σου. Ένας τέτοιος Δήμαρχος. Νόημα. Ένας καλά, εσύ δήμαρχος. Φαντάζεσαι ότι εγώ ευθυγραμμίζομαι με ό,τι λέγεται όχι, δίπλα μου. Όχι βέβαια. 22 βέβαια. Χρόνια που είναι αυτή η εκπομπή. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά όταν κάποιος φέρεται με τέτοιο τρόπο σε συμπολίτες σου, θα πρέπει να τους υπερασπιστείς και μάλιστα συναδέλφους σου, τους οποίους ξέρεις ονομάζει λαμόγια. Ξέρεις ότι το έχω προσπαθήσει στην αρχή να το κάνω, δεν έχει νόημα εγώ να προσπαθήσω όχι, να δεν αλλάξω. Έχει νόημα. Δεν όταν, έχει, όταν δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκλεγεί δήμαρχος Βόλου, δεν κάνεις άλλη φορά συζήτηση. Και δεν τον καλείς κάθε εβδομάδα, λοιπόν, διότι εντάξει. Εγώ δεν βλέπω κάθε εβδομάδα να φέρνεις τον δήμαρχο Λάρισας, τον δήμαρχο Καρδίτσας και τον δήμαρχο Τρικάλων. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Έλα, πάμε τώρα στην ουσία. Λοιπόν, εγώ, όπως είδες, άκουσα την κριτική ευχαριστώ σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ναι. Σωτήρη, δεν ήρθα εδώ να απολογηθώ. Έτσι. Ύστερα από την... Στην συγκεκριμένη καταγγελία δεν θες να τοποθετηθείς. Θα τα πω τα πάντα θα πω. Α. Θα με αφήσεις όμως. Ναι. Έτσι σε παρακαλώ, όπως παρακολουθείς τον κύριο Μπέο, θέλω να παρακολουθείς και εμένα. Λοιπόν, δεν ήρθα εδώ να απολογηθώ, ύστερα μάλιστα από τη στέρηση των απόψεών μου, που ήταν με ευθύνη του κυρίου Μπέου. Άλλωστε, σε όλη τη Θεσσαλία, τη Δευτέρα, έτσι, ο φιλοξενούμενός σου ακούστηκε για ακόμη μια φορά και όλοι βγάλαν τα συμπεράσματά τους για το ποιος είναι. Είδαν λοιπόν ένα εκλεγμένο από το λαό δήμαρχο να επιτίθεται για πολλωστή φορά εναντίον μου, να με εξυβρίζει, να με συκοφαντεί, θέλοντας προφανώς να με κάνει όμοιό του. Δεν είμαστε όμοιοι. Δεν θα τη δώσω τη χαρά του Μπέου να γίνει ίδιος με μένα, διότι οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί. Και δεν θα συναντηθούν ποτέ, ευτυχώς, λόγω του διαφορετικού ήθους που διέπει εμένα και των αξιών μας. Ναι. Ο Αχιλέας Μπέος μην και η όμοιότη, όλα, όλα θα τα διαβάσω. Τι είναι γιατί αυτά θα όλα. Πρέπει και έχω και εδώ πέρα, όπως βλέπεις, ναι, έχω αλλά απλώς, δεν πρέπει να δούμε τις καταγγελίες. Έχω απλώς, βεβαίως θα τις δούμε. Γιατί εγώ δεν έχω αντίρρηση να κάνεις όση κριτική για να τελειώσουμε με τις καταγγελίες. Για να τελειώσουμε τις καταγγελίες. Ναι. Να πάει αύριο, σήμερα, στον εισαγγελέα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ ζήτησα κάποια στοιχεία από τον Δήμο. Εγώ ναι, θα σου δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως δεν θα μου πεις. Έλα, τι είναι αυτό, γιατί όχι, καταλαβαίνω γιατί ότι είναι μια κριτική κατά του Μπέου. Όχι κριτική. Τι είναι. Είναι αυτός που είναι ο Μπέος. Ναι. Τι κάνει ο Μπέος. Ναι, για να ακούσουμε. Με αποδείξεις όμως. Ναι, ναι, πρώτα μισό εφόσον λεπτό. Λοιπόν, Γιώργο, έξεις... Η παρέμβασή σου, όλος ο καυγάς ξεκίνησε επειδή ζήτησε σε προσωπικού, είπε εκεί. Ναι. Στην συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου του Αχιλέας ο Μπέος. Δεν είναι αποστροφή. Ύστερα έγινε. Γι' αυτό λέω. Είπε λοιπόν, ναι. Θέλω να πω, η αφορμή που προκάλεσε τη δική σου παρέμβαση ήταν
ότι ο Καρεκλήδης, χωρίς να δικαιούται σε συγκεκριμένες περιόδους, ναι, έπαιρνε δημοσιεύσεις. Και εμείς θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα πίσω. Ωραία. Εγώ λοιπόν, εν ώψη της κουβέντας μας σήμερα, ζήτησα. Και βλέπω εδώ το 7, το 8, το 9, το 10, το 11 έως και 19 Τρίτου του 12 και από 6 Αυγούστου του 12 έως 6 Ιουνίου του 13 δεν είχε δικαίωμα η εφημερίδα σου να κάνει δημοσιεύσεις. Λέει λοιπόν ότι μόνο για τον Δήμο έγιναν παρανόμως δημοσιεύσεις που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Και πέραν αυτών, ωραία, είχες και δημοσιεύσεις από τα νομικά πρόσωπα που και εκεί υπάρχουν εκκρεμότητες, τις ψάχνουν, γιατί στον Δήμο τις έχουν καταλαβαίνω. Για ποιες χρονικές στιγμές μιλάς? 7, 8, 9, 10, 11 έως 19 Τρίτου του 12, ναι, και από 6 Αυγούστου του 12 έως 6 Ιουνίου του 13. Μάλιστα. Μιλάει για πολλά χρόνια. Ωραία. Και μιλάει για 6 χρόνια. Ωραία. Και ποιος του είπε ότι δεν υπάρχουν ΦΕΚ? Μα θα τα προσκομίσει στην εισαγγελία. Να προφανώς τα προσκομίσει στον εισαγγελέα. Αυτό προφανώς τα έχει. Να ελέγξει. Προσκομίσει στον εισαγγελέα. Και θα εγώ τα ζητήσει, τα λέει. Θα ζητήσει τα χρήματα αυτά να αποδοθούν. Πολύ ωραία. Στον όσα Δήμο, χρήματα και από τα νομικά είναι, πρόσωπα όσα και από χρήματα τον είναι, θα αποδοθούν. Ό,τι χρήματα είναι, θα αποδοθούν. Άρα εσύ μας λες. Εγώ λέω ότι αυτά τα στοιχεία που πήρες εσύ, Σωτήρη μου, είναι πρόχειρα. Όπως πρόχειρος είναι πάντα. Στον καφενέ και στα μπαρ και στα τσιπουράδικα συζητάει με διάφορους τύπους πρετοριανούς του, έτσι, και του λένε διάφορα. Ωραία. Αυτά λοιπόν νομίζει ότι μπορεί να τα μεταφέρει στον κόσμο και να σπηλώνει τον καθένα. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η εφημερίδα μου είχε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, έτσι, σε κάποια χρονικά διαστήματα, δεν είμαι έτοιμος τώρα να σου πω, έτσι, υπάρχει ΦΕΚ, το οποίο λέει μαγνησία, μαγνησία, και έτσι λοιπόν, έπαιρνα τις δημοσιεύσεις. Το 7 Ωραία. Και το 8 σίγουρα δεν είχα, γιατί το 7 βγήκε η εφημερίδα, το 8 σίγουρα γιατί πρέπει να περάσουν δύο χρόνια. Ύστερα όμως τις επόμενες χρονιές η εφημερίδα δικαιούταν και κάποια στιγμή ίσως άρα, δεν δικαιούταν. Απορρίπτεις, και δεν δημοσίευε. Απορρίπτεις άρα, το 9, λοιπόν, 10, 11... Όταν σου δώσανε τα στοιχεία αυτά, τα οποία τα πήρες εσύ με το στυλό σου ως δημοσιογράφος και έκανες ρεπορτάζ, είναι... και δεν ακόμα ο Δήμος Βόλου δεν, και η ΔΕΙΑΜ δεν είναι έτοιμη να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά, να τα προσκομίσει λοιπόν στον εισαγγελέα όταν είναι έτοιμη και τότε να μιλήσει ως υπεύθυνος άρχοντας αυτής της πόλης. Διότι αυτή δείχνει την ανευθυνότητα του Δημάρχου. Είναι ένας ανεύθυνος άνθρωπος, ένας άσχετος άνθρωπος. Γιώργο, για να λύξουμε αυτό το θέμα. Τελείωσε. Εγώ το τελείωσα. Στον εισαγγελέα. Μισό λεπτό. Στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα. Βεβαίως. Εσύ λες ότι είναι βέβαιο ότι τις χρονιές που ξεκίνησε η εφημερίδα, γιατί πρέπει να περάσει 7, διετία. Πρέπει να περάσει δεν είχε. Εσύ τότε όμως δεν έκανες, λες, δημοσίευσεις. Καμία. Καμία. Όχι. Άρα και στις περιόδους που δεν είχες ΦΕΚ, πάλι δεν έκανες. Δεν είχα. Όταν είχα ΦΕΚ, έκανα. Όχι. Λες στις περιόδους που δεν είχα. Γιατί ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό στις εφημερίδες, δεν έκανες δημοσιεύσεις. Όχι. Άρα όταν λες ότι η καταγγελία Μπέου είναι αιώλη. Δεν μπορεί να σταθεί. Να πάει στον εισαγγελέα και να αποδείξει αυτός όλα αυτά τα οποία είπε εναντίον μου. Διότι εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη και για δεύτερη φορά θα κάνω αγωγή εναντίον του, ζητώντας έτσι να ξεπληρώσω και όλα την εφορία την οποία χρωστάω. Μάλιστα. Η αγωγή θα έχει να κάνει με μια καταγγελία που είναι αιώλη. Με αυτό όχι, θα με όλα αυτά τα οποία είπε εναντίον μου. Ξέρεις τι είπε εναντίον μου, έχεις καταλάβει τι είπε, την είδες δεύτερη φορά την εκπομπή σου. Να δεις τι είπε εναντίον μου. Τι παραπάνω είπε εννοείς από αυτό? Όχι από αυτό. Από ποιο? Λαμόγιο, κατεστημένο, εγώ ο οποίος κατέστρεψα το Βόλο, εγώ κατέστρεψα το Βόλο. Ξέρεις εσύ να κατέστρεψα το Βόλο, εγώ Σωτηρή? Αυτό γιατί μου το έδωσε. Καλά αυτό. Και... Να αυτό πω, γιατί εντάξει, μου το έδωσες. Περίμενε. Γιατί μου το έδωσες αυτό. Και τον Κωστόπουλο και τον Κωστόπουλο. Ρωτάς εμένα. Και λέγανε και, και για τον Κωστόπουλο ότι κατέστρεψε την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα... Ναι, αλλά όμως όταν λες κάτι και είσαι... Αυτό μπορεί να πει τον Κωστόπουλο οποιοδήποτε. Εδώ έχουμε έναν δήμαρχο, έναν υπεύθυνο άνθρωπο, ένα εκλεγμένο όπως λέει και μεγάλο ηγέτη. Έτσι. Αυτός ο ηγέτης λοιπόν θα πρέπει να ομιλεί σωστά και υπεύθυνα. Όχι ό,τι το πουν. Όχι ό,τι του πουν. Ναι, άρα λες ότι δεν έρχεται και θα λέει προϊόν καλής έρευνας αυτά τα στοιχεία. Ακριβώς, να κάνει την έρευνά του, να κάνει την έρευνά του και να πάει στον εισαγγελέα κατευθείαν να μην ρωτήσει κανέναν και να μην σπηλώνει κανέναν. Ό,τι δει ότι είναι στραβό, ό,τι δει και για μένα και για άλλους, να μαζεύει τα στοιχεία, τα συγκεντρώνει και τα πηγαίνει στον εισαγγελέα. Ως τώρα
δεν έχει πάει τίποτα στον εισαγγελέα και απλώς μιλάει για εισαγγελέα. Απλώς λασπώνει τους ανθρώπους. Και δεν λασπώνει μόνο εμένα. Λασπώνει κι άλλους. Δεν ξέρω τι κάνουν όμως οι άλλοι. Εγώ θέλω να φύγω από τη ζωή, έτσι, με τα άστρα μαλλιά που βλέπεις ότι έβγαλα, ότι έχω, έτσι, με το μέτωπό μου καθαρό και όχι με τη λάσπη του Μπέου, ο οποίος να κοιταχτεί πρώτα στον καθρέφτη του και ύστερα να μιλάει για τους άλλους. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Εγώ μπορεί να χρωστάω στην εφορία. Δεν καταδικάστηκα 2 χρόνια για εκβίαση του Δαλούκα. Δεν πηγαίνω υπόδικο στο δικαστήριο για εγκληματική οργάνωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Καταλάβατε, κύριε Πολύζο, έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέω. Mm-hmm. Να ξέρει πού μιλάει, λοιπόν. Μάλιστα. Διότι εγώ ζω για το μέτωπο το καθαρό και για την οικογένειά μου. Έχω θυσιάσει πάρα πολλά από τη ζωή μου. Εγώ δεν είχα οικογένεια. Είχα δουλειά. Είχα δημοσιογραφία. Το καταλαβαίνετε. Ξέρετε τι είναι αυτό. Και μου λέει ότι είμαι σουβλατζής. Και μου λέει ότι είμαι δεν είμαι δημοσιογράφος. Ποιος είναι ο κύριος που ήρθε το 8. Εγώ από το 69 έπιασα το μολύβι στα χέρια μου. Μαζί με την τυπογραφία. Από το 1969. Έχω 42 χρόνια λοιπόν που αγωνίζομαι στον τύπο. Είδα τις μεγάλες αλλαγές του τύπου. Είδα τις μεγάλες αλλαγές του Βόλου. Αγωνίστηκα για τον Βόλο. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη σου να απαντήσεις στην κριτική του Αχιλλέα του. Και τι θα μιλάει ο κύριος Μπέου. Δεν έχει αναφορά. Όλοι εμείς που κάνουμε τη δουλειά αυτή έχουμε αναφορά στην κοινωνία. Βεβαίως έχουμε στην κοινωνία. Αλλά όχι όταν στον περιφερειάρχη, στον βουλευτή, όταν βγαίνει, στον δήμαρχο. Γιατί νιώθεις αυτή την ανάγκη ψεύτης, να απαντήσεις στον Αχιλλέα Μπέου. Όταν λέει ψεύτικα πράγματα, όταν λέει ψευτιές, θα πρέπει να απαντηθεί για να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είναι ο κύριος, ποιος είμαι εγώ. Ναι. Έτσι. Και του λέω ακόμα μια φορά να κοιταχθεί στον καθρέφτη. Αυτός είναι. Που είδαμε τη Δευτέρα στην εκπομπή σου. Αυτόν είδαμε. Ναι. Λοιπόν, θα με αφήσεις όμως. Ναι, γιατί πρέπει να κάνω ερωτήματα. Γιατί θέλει να κάνει παρέμβαση ο Δήμαρχος. Όχι, δεν δέχομαι καμία παρέμβαση από τον Δήμαρχο. Περίμενε. Καμία παρέμβαση. Όπως εγώ. Αντίο σας, κύριε. Όπως εγώ. Αντίο σας, κύριε. Γιατί βγάζει το μικρόφωνο. Και σας παραδίδω και το βραβείο που μου δώσατε. Εντάξει, ως καλύτερο δημοσιογράφο. Εγώ θα σου έλεγα. Ως καλύτερο δημοσιογράφο. Εγώ θα σου έλεγα να μείνεις. Καλύτερο δημοσιογράφο. Εσύ θεωρείς ότι μόνο εσύ έχεις δικαίωμα παρέμβασης. Όχι, δεν θεωρείς ότι μόνο. Δεν μπορώ να μιλήσω, αγαπητέ μου. Πάτε σε διαφημίσεις. Όχι, ούτε οι Βασίλειδες. Βλέπετε. Όχι, όχι, όχι. Πάτε σε διαφημίσεις.